αναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία, ευτυχώς ή δυστυχώς θα έλεγα, γιατί παρά τι φωνάζαμε, παρά τι κούραμε τον κόδο να επικοινωνήσουμε, δεν τα καταφέραμε, μπήκαμε στο κόκκινο. Δεν τα καταφέραμε γιατί δεν προσέξαμε, γιατί δεν δώσαμε τη σημασία και τη βαρύτητα που έπρεπε στα μέτρα τήρησης των αποστάσεων, της καθαριότητας, της μάσκας και όλα αυτά τα οποία φωνάζαμε ένα χρόνο σχεδόν τώρα. Έτσι λοιπόν είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε τεστ, να επαναλάβουμε τα τεστ. Για ποιο λόγο ακριβώς? Για να τεστάρουμε την εξάπλωση του ιού και την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και προχωράμε. Περιττό να κάνω άλλη μια φορά την έκκληση προς τους συμπολίτες μας, προς τους συνδημότες μας, ότι ο πιο σίγουρος και ασφαλής τρόπος να περιορίσουμε αυτή τη διαδικασία, πέρα από το εμβόλιο το οποίο ξεκίνησε και γίνεται και θέλει τον χρόνο του, είναι κυρίως τα μέτρα τήρησης ασφάλειας για μας, για την οικογένειά μας και τους συμπολίτες μας. Υπάρχει προσέλευση του κόσμου, που σημαίνει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται, ότι ο κόσμος φοβάται. Ανοιχνεύουμε περιπτώσεις κρουσμάτων με ανθρώπους του περίγυρου τους και ανθρώπους που ήρθαν σε κάποιο είδους επαφή, για να τεστάρουμε όπως είπα πάλι την κατάσταση. Και εδώ είμαστε για να επαναλάβουμε πάλι βασικά τεστ, ώστε να μπορέσουμε μέρα με τη μέρα να αποτυπώνουμε όσο γίνεται πιο ακριβή εικόνα της εξάπλωσης. Κλείνω λοιπόν με μια προτροπή να προχωρήσουμε όλοι σύμφωνα με τη σειρά μας σε εμβολιασμούς και μέχρι ότου τεθεί υπό έλεγχο αυτή η κατάσταση να κρατάμε αυστηρά και να τηρούμε το μέτρο προστασίας.